Μια σειρά από εκδηλώσεις ακυρώνονται ή αναστέλλονται και στα χανιά εξαιτίας των έκτακτων προληπτικών μέτρων κατά του COVID-19 τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα. Στο πλαίσιο αυτό, αναστέλλονται οι παραστάσει του Διπεθέκ, το οποίο επρόκειτο να ανεβάσει στο κινηματοθέατρο κήπο στην παράσταση Γη και Κόρε. Υπήρξε ο προγραμματισμό αυτέ τι μέρε να είχαμε τι παραστάσει του Διπεθέκ εδώ, με μια καταπληκτική παράσταση στο Γη και Κόρε του Γιάννη Καλαβριανού. Το, η απόφαση τελευταία του Υπουργείου απαγορεύει το ζωντανό θέαμα να παρουσιάσει στον κήπο, οπότε επιστρέφουμε στην προηγούμενη ε, επιτρεπόμενη λειτουργία, δηλαδή την προβολή των ταινιών. Τι επόμενε μέρε θα υπάρξει νέο, νέα ανακοίνωση για το πρόγραμμα αυτό. Αν εν τω μεταξύ βέβαια προκύψει άρση των μέτρων, το Διπεθέκ είναι έτοιμο και το έχει ανακοινώσει ήδη ότι θα θα, θα ανακοινώσει τι ημερομηνίε και τι νέε παραστάσει. Παραμένει ο Δημοτικό Κινηματογράφο Κήπο σε λειτουργία με ανακοινώσει που θα, προκύψουν τι επόμενε μέρε. Η Δημοτική Πινακοθήκη καθώ και η έκθεση που γίνεται στο Γιαλί Τζαμί. Παρ' όλα αυτά, οι υπάλληλοι του Δήμου εξακολουθούν να δουλεύουν σκληρά, βελτιώνοντα τι υποδομέ. Δουλεύουν σκληρά στο κομμάτι του πολιτισμού, κυρίω ετοιμάζοντα καλύτερα τι υποδομέ μα, δουλεύοντα έτοιμοι ώστε το χειμώνα οι χανιώτε να μπορέσουν να απολαύσουν ακόμα καλύτερα, ακόμη πιο κοντά στον πολιτισμό αυτό που όλοι επιθυμούμε. Επίση, από τι επαιτειακέ. Ευρωπαϊκέ Εκδηλώσει των Μικρασιατών την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί κανονικά το μνημόσυνο στον Αγιο Νικόλαο Πλάντζια στο πρωί, ενώ δεν θα γίνει η αντίστοιχη εκδήλωση το απόγευμα στο Μνημείο των Μικρασιατών. Αυτή που θα γίνει θα είναι το μνημόσυνο στον Άγιο Νικόλαο τη Πλάντζια, σε αυτή την μικρασιάτικη γειτονιά ενώ ακυρώνονται οι εκδηλώσεις που ήταν για το απόγευμα στο μνημείο μικρασιατικής καταστροφής. Όπως επισημάνθηκε, η μνήμη των μικρασιατών δεν σβήνει και η λύθη είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν τους ταιριάζει. Πρέπει όλοι μαζί στεναρά να αγωνιστούμε, να διεκδικήσουμε για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων από τους Τούρκους και όχι μόνον, γενικά του πόντου. Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να γίνει συλλογικά και από τους Μικρασιάτες και από τους Ποντίους και από τους Αρμενίους, διότι η ισχύ είναι εν τη ενώση.